Την Ουγγαρία επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής του περιοδίας. Ο Αλ-Σίσι συναντήθηκε με πολλούς αξιωματούχους αλλά και με τον πρωθυπουργό της χώρας Βίκτορ Όρμπαν. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για πολλά θέματα, μεταξύ αυτών και ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας, και προχώρησαν στην υπογραφή συμφωνιών. Η Αίγυπτος είναι μια ιδιαίτερη χώρα. Χωρίς την Αίγυπτο δεν θα υπάρχει σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Με δεδομένο ότι οι αποστάσεις στον σύγχρονο κόσμο έχουν μειωθεί, μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει σταθερότητα ούτε στην Ευρώπη χωρίς μια σταθερή Αίγυπτο. Πρέπει να ευχαριστήσω την Ουγγαρία για τη θετική της συμπεριφορά απέναντι στην Αίγυπτο παρά την αρνητική στάση άλλων χωρών που αγνοούν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Αίγυπτος. Μετά το τέλος της κοινής συνέντευξης τύπου, δεν επετράπει στους δημοσιογράφους να υποβάλουν ερωτήσεις. Ο ανταποκριτής του Euronews στη Βουδαπέστη μεταδίδει. Μετά τα πρόσφατα γεγονότα στην Αίγυπτο, η ευρωπαϊκή περιοδία του Αιγύπτιου Προέδρου δείχνει τους σκοπούς του για συμφιλίωση, αλλά ο δρόμος είναι μακρύς. Μετά τις συνομιλίες τους, οι δύο ηγέτες δεν αναφέρθηκαν σε θέματα όπως η θανατική ποινή και οι δημοσιογράφοι δεν είχαν άδεια να ρωτήσουν τίποτα.